Αλλάζουμε και πάλι κεφάλαιο. Η κυρία Βίτα Βαρελά είναι μαζί μας, η γνωστή δικηγόρος. Την ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Μπάρμπα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συζητήσουμε κάτι το οποίο εσείς έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές και προσπαθούμε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Θα μιλήσουμε βεβαίως για τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος, να θυμηθούμε, που όταν άρχισαν να πληθαίνουν, να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας φρικτές περιπτώσεις δολοφονίας γυναικών από τους συντρόφους τους, όταν πρωτοβγήκε αυτός ο όρος, ακόμη και λιδωρήθηκε. Ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να θεωρείται ότι η δολοφονία μιας γυναίκας είναι κάτι διαφορετικό από την δολοφονία ενός ανθρώπου γενικότερα. Εδώ όμως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την έμφυλη βία και πάρα πολλά άλλα δεδομένα τα οποία οδηγούν σε ένα δρόμο ότι ο όρος γυναικοκτονία πρέπει και νομικά να είναι απόλυτα θεσμοθετημένος και να προστατεύεται. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα? Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο όρος γυναικοκτονία πλέον έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, διότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται. Είναι σοκαριστικό το πόσο γρήγορα επαναλαμβάνεται. Συνεπώς, δεν μπορεί κανένας να μην το αποδέχεται. Όλοι αποδέχονται τον όρο γυναικοκτονία. Όπως είδαμε, το αποδέχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και καλεί τους πάντες να τον χρησιμοποιούν σε δημόσιο διάλογο. Αυτός ο όρος γυναικοκτονία για μένα είναι μονόδρομος, διότι δυστυχώς υπάρχουν δολοφονίες γυναικών με έμφυλα κίνητρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Δεν είναι όλες οι γυναικοκτονίες, όλες οι δολοφονίες γυναικών γυναικοκτονίες. Οι δολοφονίες όμως των γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους τους, επειδή δεν συμμορφώνονται σε στερεοτυπικά μοντέλα συμπεριφοράς, πατριαρχικά μοντέλα και δεν και κάνουν κάτι διαφορετικό από το να εγκαταλείψουν τον σύντροφο μέχρι το να πούνε κάτι διαφορετικό για τη θρησκεία του, όπως είδαμε σε μια άλλη γυναικοκτονία, φυσικά συνιστά διάκριση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το άρθρο 82α στον ποινικό μας κώδικα, που λέει ότι όταν ένα έγκλημα τελείται και εισάγει διάκριση, τότε λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Ήταν αυτή ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου και την προλάβατε. Για να καταλάβουμε λοιπόν σε σχέση με μια ανθρωποκτονία πώς θα μπορούσε να διαφέρει από άποψη ποινικής μεταχείρισης μια γυναικοκτονία, μας λέτε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιβαρυντικός παράγοντας στη βάση των διακρίσεων. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά το θέτε. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ιδεχθέστερο έγκλημα η γυναικοκτονία από την παιδοκτονία, από τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου, και στο τέλος της ημέρας η ποινική μεταχείριση θα είναι σαν να είναι ιδεχθέστερο έγκλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία θα επασχολήσουν την Επιτροπή του ποινικού μας κώδικα, η οποία πάντοτε βλέπει την εξέλιξη του εγκλήματος και ειδικότερα έχει εντοπίσει και το ζήτημα των γυναικοκτονιών που ζούμε. Άρα είναι όντως κάτι το οποίο θα το δούμε να μπαίνει στο νομικό μας πλαίσιο σύντομα? Αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιες επιτροπές. Θεωρώ ότι έχει μπει ούτως ή άλλως στο δημόσιο διάλογο. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι έχει αλλάξει ο ποινικός μας κώδικας για τις ανθρωποκτονίες εν γέννη. Ενώ βλέπαμε μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι το 2019, με την ψήφιση του νέου νόμου και ειδικότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η ανθρωποκτονία εκδόλου τιμωρείται με διαζευτική ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης. Και πλέον αυτό έχει καταργηθεί. Με το νόμο του 21, η ανθρωποκτονία εκδόλου, που φυσικά εντάσσει μέσα και τη γυναικοκτονία, τιμωρείται μόνο με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και στην αστυνομία. Γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό μέσα εντάσσεται, επειδή ήταν και μεγάλο ζητούμενο, και να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση των αστυνομικών, με τους οποίους εσείς έχετε και δυναμική εκπροσώπηση σε πολλές περιπτώσεις, άρα τα ξέρετε από μέσα. Άρα και καλύτερη εκπαίδευση, άρα να υπάρχουν και συγκεκριμένες δομές. Μαθαίνουμε ότι ιδρύονται τόσο άλλο 12 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας. Θα υπάρχει ρόλο των σωμάτων ασφαλείας μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία πιο ενισχυμένο? Βεβαίως, και αυτό που είπατε είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για τα 12 νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν τα ήδη υφιστάμενα
6 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν από τον Οκτώβριο του 2021, στα οποία έχουν καταγραφεί μόνο από αυτά τα γραφεία, γιατί υπάρχουν και 43 συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν 19 δομές φιλοξενίας. Σε αυτά τα 6 λοιπόν γραφεία που λειτουργούν από το 2021, έχουν ήδη καταγραφεί 2023 καταγγελίες και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, και στο σύνολο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είχαμε 5.000 καταγγελίες ήδη σε αυτό το χρονικό διάστημα που οδηγήθηκαν στο σχηματισμό δικογραφιών. Επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη, πάνω από 1.000 στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, και το λέω και εγώ ως νομική σύμβουλος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, γιατί τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Πάνω από 1.000 στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έχουν εκπαιδευτεί επιμορφωτικά για τα εγκλήματα αυτά. Δηλαδή το γνωστικό επίπεδο των αστυνομικών, όλο ένα και καλύτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Κύριε Βαρελά, σας ευχαριστώ θερμά.